Θέλω ένα γενικότερο σχόλιο καταρχάς από εσάς για αυτό που συνέβη στην Αλβανία με θύμα έναν ομογενή, έναν δικό μας άνθρωπο. Πρόκειται για μια στιγερή δολοφονία ενός Έλληνα πολίτη και αγωνιστή, ενός Έλληνα ο οποίος ο αγώνας που έκανε ήταν ειρηνικός, να πρωτοστατεί με σημαίες και με πανό υπέρ της χώρας σε όλα τα σελαλητήρια. Πρόκειται για ένα παιδί το οποίο δεν είχε ποτέ καμία επαφή ούτε με εξτρεμισμό ούτε με τίποτα. Ήταν ένα παιδί το οποίο δήλωνε την αγάπη του για την πατρίδα με ειρηνικά μέσα. Ήταν μπροστάρης σε όλες τις πορείες και σε όλους τους αγώνες, πάντα κρατώντας τελική σημαία. Και όχι με ρόπαλα ή με δάδες ή με κράνη ή με άλλα μέσα και καζάκια που χρησιμοποιούν άλλοι. Ήταν ένα παιδί ειρηνιστής, φιλοπάτρης, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη σύλληψή του από Αλβανούς. Δολοφονήθηκε στιγνά, στα ίσα, χωρίς να υπάρχει καμία αντιπαράθεση, γιατί κάποιος ο οποίος κρατάει ένα πολεμικό τυφέκιο, εάν είναι σε αντιπαράθεση, θα έχει η άλλη πλευρά τραυματίες. Πείτε μου έναν Αλβανό τραυματισμένο από τα πυρά του. Ούτε ένας. Εγώ αφιβάλλω προσωπικά αν έριξε κιόλας το παιδί σε κανέναν. Άρα λέτε δεν έγινε μάχη εκεί ουσιαστικά. Και ποιοι είναι οι περισσότεροι. Ήταν η μάχη από τη μία πλευρά. Οι περισσότεροι ποιοι είναι. Ήταν τόσο εκπαιδευμένοι που δεν τους πήραν τα πυρά. Ήταν τόσο άριστοι σε ανοιχτό χώρο που βάλει κάποιος με αυτόματο τυφέκιο καλάζι κοφάλβα K47-762 διαμέτρημα και δεν πέτυχε κανέναν. Ήταν τόσο καλυμμένοι σε ανοιχτή πεδιάδα. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι κάποιος, εάν μπει σε εμπλοκή με τέτοια όπλα, όπως βλέπετε και οι δολοφονίες γύρω που γίνονται στην Ελλάδα τελευταίο καιρό δυστυχώς, έχει λίγες περιπτώσεις διαφυγής. Άρα, αν ο Κατσίβας είχε πυροβολήσει, θα είχε χτυπήσει κάποιον. Και ότι χτύπησε ένα περιπολικό ή ένα αυτοκίνητο, η 762 η σφαίρα, επειδή γνωρίζω πολύ καλά, εάν φύγει, τρυπάει αυτοκίνητο, τρυπάει κράνος, τρυπάει τα πάντα. Θα υπήρχε κάποιος τραυματίας Αλβανός από τα πυρά και θα έχει ανταποδώσει για τη ζωή του. Άρα, μιλάμε για σύλληψη που δεν έχει ανταλλαγή πυροβολισμών, μιλάμε για δολοφονία στιγνή και μιλάμε ότι δεν τήρηθηκε καμία, μα καμία απολύτως διαδικασία ακινητοποίησης του λεγόμενου δράστη, που δεν το θεωρώ δράστη. Ερωτώ, είστε ικανοποιημένος από τη στάση των Ελλήνων και της κυβέρνησης στο θέμα αυτό του Κατσίφα? Ποια στάση των Ελλήνων, ποια στάση είδατε εσείς, για πείτε μου. Πού είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι χάρη και Πρωθυπουργός, πού είναι η στάση του από την πρώτη στιγμή? Η ελληνική αστυνομία πού είναι? Πού σήμερα είναι πήγε αξιωματικό, σήμερα. Α, σήμερα. Εντάξει, αν σήμερα πήγε, αν ο Έλληνας πολίτης, κύριε Φλαμή, έχει μόνο φοροδοτικές υποχρεώσεις, μόνο φοροδοτικές αποδόσεις, μηδέν δικαίωμα, μηδέν σεβασμό από το Σύνταγμα, μηδέν κάλυψη, μηδέν τίποτα, μόνο να δίνει λεφτά και αν τα δίνει το κατασχέσουμε, αν για τους Έλληνες κυβερνώντες αυτό είναι ο Έλληνας, τότε έχει χαθεί το ελληνικό στοιχείο. Κύριε Καλλιόργη, για εσάς τι έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, ποια θα έπρεπε να ήταν η αντίδρασή της από την πρώτη στιγμή? Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε, μιλάμε για μια ελληνική μειονότητα η οποία δεν πήγε εκεί και μεγάλωσε, προϋπήρχε και άλλαξε η χώρα του σύνορα. Δηλαδή ήταν ελληνική επικράτεια και προστατήθηκε στην Αλβανία. Άρα μιλάμε για Έλληνες γηγενείς, ηθαγενείς που ζουν εκεί και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο προστατήθηκε το κορμάτι αυτό στην Αλβανία. Άρα μιλάμε για Έλληνες. Δεν μιλάμε για κάποιους που πήγαν εκεί, πήγαμε στην Αμερική, μείναμε εκεί και κάναμε μειονότητα. Μιλάμε για Έλληνες που είναι γεννημένοι εκεί, που ζουν εκεί. Άρα έχουν δικαιώματα παραπάνω από κάποιον που ήρθε εδώ. Δηλαδή έχουν δικαιώματα όλοι οι μετανάστες που έρχονται εδώ, όλοι αυτοί οι Έλληνες που ζούσαν εκεί χρόνια και προϋπήρχαν, έχουν δικαιώματα. Εδώ έπρεπε να επέμβει η διεθνής αμνηστία. Μιλάμε για δολοφονία ανθρώπου, ο οποίος υπερασπίζει την πατρίδα του, τη χώρα του. Δεν είναι όπως λένε μερικοί. Έρχονται εδώ αλλοδαποί και σκόνουν τη σημαία. Ποιο σκότωσαν οι Έλληνες που σκότωσαν τη σημαία? Δεν πάνε οι Αλβανοί στην Ακρόπολη και σκόνουν τη σημαία? Δεν πάνε πλέον μουσουλμάνοι στα νησιά και σκόνουν τη σημαία? Είναι κανένας νεκρός? Είναι κανένας πεθαμένος? Είναι κάποιος και δεν το ξέρω να μου το πούνε? Να ρωτήσω κάτι. Θα μπορούσαν να πιστεύετε οι εκπαιδευμένοι άνδρες των ΕΚΑΜ, των αντιστοίχων ΕΚΑΜ της Αλβανίας, να χτυπήσουν χωρίς να σκοτώσουν, απλά να τραυματίσουν και να τον οδηγήσουν, αν θέλετε, στη δικαιοσύνη? Κύριε Βλαμή, υπάρχουν κάποιοι κανόνες ακινητοποίησης του λεγόμενου δράστη. Το παιδί αυτό δεν είναι δράστης, είναι ήρωας και είναι αθώος. Δεν είναι δράστης. Ας πούμε για τους κανόνες ακινητοποίησης ενός δράστη. Υπάρχουν βολές στα γόνατα, υπάρχουν τέιζερ, υπάρχουν τραυματισμοί, όταν υπάρχει σφαίρα στο κεφάλι, μιλάμε για δολοφονία. Δεν υπάρχει ακινητοποίηση με σφαίρα στο κεφάλι. Δεν υπάρχει ακινητοποίηση με σφαίρα στην καρδιά. Όταν κάποιος είναι έμπειρος, όπως οι περίτρανες ειδικές δυνάμεις των Αλβανών, όπως λένε, γιατί δεν έχει χτυπήματα στα πόδια?
στις γάμπες. Και αν υπάρχει εδώ το σκοπευτή, γιατί το χτυπάει στα γόνατα να πέσει. Πατρινός δημοσιογράφος, ο οποίος πήγε στην Αλβανία, έκανε ρεπορτάζ εκεί, μου είπε πριν από 2 ημέρες στο Max FM ότι είναι βέβαιο ότι εδόθηκε χαριστική βολή. Μα και βέβαια εδώ, σας ξαναλέω, στους κανόνες ακινητοποίησης των αστυνομικών δυνάμεων δεν φέρεται χτύπημα στο κεφάλι. Αυτό το κάνουν στην Αμερική σε ανθρώπους οι οποίοι απειλούν τη ζωή κάποιων, πάρει ομήρους και τέτοια για να γλιτώσει όμηρος. Συμβαίνουν αυτά δηλαδή από τις αστυνομικές δυνάμεις των Αμερικανών όταν απειλείται ζωή αθώο που υπάρχει ομηρία. Σε κατάσταση σύλληψης και κινητοποίησης υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Εδώ υπάρχει σαφές παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να επέμβει η Διεθνής Αμνηστία και πρέπει να επέμβει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ένας πολίτης Ευρωπαίος. Μιλάμε για μια δολοφονία στιγμή από ένα κράτος το οποίο δεν έχει καμία νομιμότητα, ούτε αν το πράξει, αλλά ούτε και συμπεριφερθεί έτσι. Γιατί με το ίδιο σκεπτικό και οι δικές μας οι αστυνομικές δυνάμεις μπορούν να πράγουν το ίδιο όπου θέλουν, όποτε θέλουν, άλλο δεν τους επιτρέπουν. Μιλάμε δηλαδή για κανόνες απάνθρωπους. Είδαμε τον κύριο Ράμα, τον Πρωθυπουργό, να μιλάει για εξτρεμιστή από την πρώτη κιόλας στιγμή, ναι, από το πρώτο λεπτό. Πώς σχολιάζεται αυτό και πώς σχολιάζεται και ποια θα πρέπει να ήταν εκείνη τη στιγμή η αντίδραση της δικής μας κυβέρνησης. Κοιτάξτε, ο κύριος Ράμα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαρτώμενος από ουσίες και ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί κάποια συμφέροντα. Η λέξη εξτρεμιστής, ο εξτρεμισμός, σημαίνει κάποιος ο οποίος κάνει ένοπλο αγώνα ή αγώνα με μέσα τα οποία δεν είναι ειρηνικά. Μολότοφ, μπόμπες, γκαζάκια, καταστροφές και διαδύο. Πείτε μου το παιδάκι αυτό που εμπλέκεται και πείτε μου το εσωτερικό του εξτρεμισμού του. Ποιος είναι ο εξτρεμισμός, τι έχει κάνει, ποιος σκότωσε, πού έκαψε κάποιο αυτοκίνητο, πού έσπασε κάποια πρεσβεία της Αλβανίας, πού έκαψε κάποιο αλβανικό αυτοκίνητο, ποιον ανατείναξε και ποιοι είναι οι περισσότερες θύματα του εξτρεμιστή. Ποιοι. Άρα λοιπόν λέτε ότι ήταν ένας πατριώτης, τον οποίο έφαγαν για κάποιους λόγους. Άλλος ένας Έλληνας, όπως ήταν και ο Παύλος Μιλάς, όπως είναι και τόσοι, ο οποίος πέθανε γιατί αγαπούσε την Ελλάδα και οι υπόλοιποι κυβερνώντες δεν έδωσαν κανένα ενδιαφέρον γιατί οι ίδιοι είναι χειρότεροι από τους Αλβανούς. Αυτοί μας κυβερνάνε χειρότεροι από τους Αλβανούς που έπραξαν αυτή την αποτόπια πράξη. Γιατί οι μεν έχουν ένα φανατισμό ενάντια σε μια χώρα που δεν φτάσουν ποτέ. Αλλά απ' την άλλη εκεί έχουν απαγκιάσει. Οι δε πολιτικοί υποτίθεται είναι Έλληνες. Το να προδίδεις το ίδιο σου το αίμα είναι χειρότερο από το να είσαι εχθρός κάποιου. Δεν υπάρχει στην ελληνική ιστορία χειρότερο πράγμα από τους προδότες. Και να ξέρετε δυστυχώς η ελληνική επικράτεια έχει βγάλει τους περισσότερους προδότες και δοσύλλογους στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι μεγαλύτεροι προδότες και δοσύλλογοι, οι αυτοί που πουλάγαν το ίδιο τους το αίμα και την πατρίδα, η Ελλάδα έχει την πρωτιά. Οι εφιάλτες. Οι Γερμανοί βγάλανε προδότες, βγάλανε και εθνικιστές. Οι Ιταλοί, οι Χιλιδίο. Η Ελλάδα έβγαλε τους περισσότερους προδότες που υπήρξαν ποτέ στην ιστορία της. Να μην ξεχνάμε ότι την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είχε 250.000 εγγεγραμμένους ταγματασφαλίτες. Οι ταγματασφαλίτες ήταν εντεταλμένοι των Γερμανών, οι οποίοι πολεμούσαν Έλληνες αντάρτες. Και προσέξτε, υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Οι ξένοι έχουν βαφτίσει με την πολιτική χρειά τους Έλληνες, αριστεροί, δεξιοί, τον Ατάρου, για να τους διαιρέσουν. Είναι πολύ απλό. Κάποιος ο οποίος μ' ακούει μπορεί να θεωρήσει ότι είμαι εθνικιστής. Κάποιος ο οποίος μπορεί να ακούσει ότι μιλάω κατά των ταγματασφαλιστών μπορεί να νομίσει ότι είμαι αριστερός. Και τον ρωτώ και στη μία περίπτωση και στην άλλη, Έλληνες την πέσανε. Έχει σημασία η ταυτότητα του Έλληνα, είναι αριστερός ή δεξιός. Και ποιος του έβαλε την αναλογία της αριστεράς ή της δεξιάς, οι ξένοι. Γιατί στην Ελλάδα το δημοκρατικό πολίτευμα που φτιάχτηκε είναι η δημοκρατία. Άρα 10 νοματέοι διαφωνούμε, οι 8 υπερισχύει ψήφος τους. Όταν λοιπόν βάζουμε στους Έλληνες μία χρειά αριστερός, δεξιός, πάρτε τα ντουφέκια, σκοτωθείτε, το Διέρη και Βασίλε μας το βάλανε ξένοι. Πόσο αφελείς είναι οι Έλληνες, μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι και είναι μόνιμα σε μία διαίρεση και σε μία διχόνοια. Και στην Πάτρα περισσότερο από παντού. Γι' αυτό βλέπετε τι γίνεται και με τις ομάδες. Ένα απλό παράδειγμα σας πω ότι όλη η Ελλάδα έχει ομάδες στην Α1. Έχει Ξάνθη, έχει Δράμα, έχει το Ηράκλειο, έχει Τρίπολη στην Α1. Επί σειρά ετών. Ωραία, η Πάτρα. Πείτε μου τα τελευταία 25 χρόνια, γιατί είναι μια ομάδα στην Α1 ποδοσφαίρου. Πάντα Σκάρτο ήταν ο πρόεδρος που ήρθε, πάντα κάποιος έφταιγε, πάντα κάποιος από δημοπαίος τράγος υπήρχε, πάντα κάτι τα Σκάρτη. Η νοοτροπία μας εδώ, κύριε Βλαμή. Η νοοτροπία μας ότι εσείς που κάνετε μια δουλειά,
Εγώ δεν σας βοηθάω, δεν σας δίνω μια χείρα βοηθείας. Αντίθετα, σας υποσκάπτω για να έρθει κάποιος ξένος, τον οποίον εγώ θα πενέψω και θα καλωσορίσω, να πάει ενάντια σας. Αυτό λοιπόν έχει οδηγήσει την αχαϊκή οικονομία στην πλήρη και τελειωτική παρακμή, τα αθλητικά σωματεία στην παινία και την πατρινή οικονομία να παράγει ή στρατιές ανέργων ή μετανάστες για να πάνε για δουλειά στο εξωτερικό. Εάν κάποιος διαφωνεί, έχω προφίλ στο Facebook, έχω τηλέφωνο, να με πάρει να μου τα πει. Εάν κάποιος θέλει να μου πει οτιδήποτε.